να συναντήσουμε τον Τάκη Χαρίτου, τον αγαπητό Τάκη Χαρίτου, από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Για καλησπέρα. Να σχολιάσουμε την τρέχουσα επιχειρότητα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, κυρία Καλλιέργη. Και κύριε Μιχαηλίδη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως και θυμάστε καλά. Τι να πούμε τώρα και τι να σχολιάσουμε, από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε? Ποιο είναι το πρώτο σχόλιο έτσι που σας έρχεται αυθόρμητα? Εντάξει, από ό,τι φαίνεται με την αποχώρηση και των 9 βουλευτών, νομίζω οι μετασεισμοί που προκλήθηκαν μετά τον κύριο σεισμό που έγινε τον Μάη και τον Ιούνι, από αυτήν την βαριά ήττα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι κλείνει ο κύκλος των μετασεισμών. Νομίζω εκτονώνεται όλη αυτή η πίεση που υπήρχε. Η αλήθεια είναι το οικοδόμημα του ΣΥΡΙΖΑ άντεξε. Άντεξε και νομίζω η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ και των μελών του παραμένουν εδώ στο χώρο τους, στο κόμμα τους, και βεβαίως το θεωρώ φυσικό, φυσιολογικό, γιατί για να γίνουν ρογμές πρέπει να υπάρξουν βαθιές πολιτικές διαφορές, ιδεολογικές διαφορές. Τέτοιες δεν υπήρξαν. Ο λόγος ήταν η αμφισβήτηση της εκλογής του νέου Προέδρου από δημοκρατικά, από 150.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και αντιλαμβάνεστε, κάτι τέτοιο δεν παράγει. Δεν παράγει ρήγμα, δεν παράγει νέο αφήγημα, δεν παράγει κυρίως προοπτική. Το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά πολιτικός χώρος ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ και στο ΠΑΣΟΚ, και θεωρώ ότι είναι ένα βήμα το οποίο δεν έχει προοπτική, ένα βήμα στο κενό. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Αυτό το οποίο ακουγόταν πάρα πολύ ήταν το ότι καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου και μετέπειτα δεν υπήρξε πολιτικό αντικείμενο στο δημόσιο διάλογο από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Παραγωγή πολιτικής, να το πούμε έτσι. Τώρα διαπιστώνετε κι εσείς, και πιστεύω ότι επίσης ακούγεται πολύ έντονα, ότι ακόμα και η αποχώρηση των στελεχών δεν έγινε με κάποιο πολιτικό υπόβαθρο. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς και δεν υπήρξε και, όπως είπατε, και ρήγματα. Αυτή η διαρκής έλλειψη πολιτικής, παραγωγής πολιτικής από τον ΣΥΡΙΖΑ, αισθάνεστε ότι είναι θέμα του χώρου, του ιδεολογικού, ή είναι θέμα προσώπων? Ακούστε, κύριε Μιχαηλίδη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γεννήθηκε χθες, ούτε να από παρθενογέννηση. Mm-hmm. Έχει μια διαδρομή. Έχει ένα προγραμματικό πλαίσιο θέσεων. Έχει ιδρυτική διακήρυξη. Έχει άμεσο πρόγραμμα, το οποίο κατατέθηκε τον Μάιο, ανεξάρτητα αν δεν μπήσανε. Και προφανώς χρειάζεται να αναζητήσουμε τους λόγους και τα αίτια αυτής της ήττας που υποστήκαμε. Άρα υπάρχει προγραμματικός λόγος. Και βεβαίως την περίοδο που περιγράψατε, ανάμεσα στο διάστημα που ήταν η εκλογή του Προέδρου, βεβαίως δεν υπήρχαν, λογικό ήταν, διαφορές ως προς το πρόγραμμα ή το περιεχόμενο, το τι θα έλεγε ο κάθε υποψήφιος. Mm-hmm. Απλώς υπήρχε ο χρωματισμός, υπήρχε οι πλευρές που αναδείκνει με τον ένα τον άλλο τρόπο ο κάθε υποψήφιος για το πώς βλέπει την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως στο κομμάτι που τέθηκε για το αν και πώς ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει. Αναφέρομαι να αλλάξει ως προς το να είναι πιο πιστικός, να είναι πιο συγκεκριμένος ο λόγος του, να είναι πιο εύληπτος στην κοινωνία και βεβαίως για να το καταφέρει αυτό που να αλλάξει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και το σύνθημα «αλλά να αλλάξουν όλα» κυριάρχησε για την περίοδο της εκλογής του νέου Προέδρου, με το αποτέλεσμα το οποίο προφανώς όλοι είχαν συμφωνήσει στους κανόνες με βάση του οποίου θα γινόταν η εκλογή. Άλλο αν εκ των υστέρων δεν αποδέχονται το αποτέλεσμα που προφανώς προήλθε. Προήλθε όμως από τη δημοκρατία και τα μέλη του κόμματος. Και θεωρώ ότι δεν μπορεί κανείς να τέχει αυτόν ως λόγο. Αυτό είναι αποτελεί, κυρία Καλλιντερίδου, κύριε Μιχαηλίδη,
μια προσωπική στρατηγική, θα έλεγα. Ναι, γιατί ουσιαστικά δεν έγινε αντιπολίτευση εσωτερική από την κυρία Χτσιόγλου και την ομάδα της. Ακούω διπλά, έρχονται επιστήμονες. Ωραία, να το διορθώσουμε και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Να μην έχουμε, γιατί και εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα. Ωραία. Ουσιαστικά, αυτό που θα ρωτήσω τώρα και τον κύριο Χαρίτου είναι ότι δεν έγινε εσωτερική αντιπολίτευση. Η ομάδα Χτσιόγλου είχε επιλέξει την Σιγία Σιρμάτου για αρκετό χρονικό διάστημα, έως ότου σηκωθεί όλο αυτό το... Και το μόνο πράγμα το οποίο είχε επικεντρωθεί ήταν η μετεκλογική συμπεριφορά του κυρίου Κασελάκη. Δεν υπήρξε κάποια άλλη πολιτική διαφορά, δεν υπήρξε ενεργοποίηση στην ουσία της εσωκομματικής δημοσίευσης. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, έχουμε ξανά τον αγαπητό Τάκη Χαρίτου. Λέγαμε με τον Παύλο ότι ουσιαστικά η ομάδα Χτσιόγλου δεν έκανε εσωτερική αντιπολίτευση. Δεν είδαμε να υπάρχουν έντονες περιδινήσεις και αντιπαραθέσεις. Με τον κύριο Κασελάκη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επέλεξαν να διατηρήσουν τη σιωπή τους και ξαφνικά να αρχίσει να ανακαινείται όλο αυτό το σενάριο περιφυγής, περιδημιουργίας νέου φορέα. Το είδαμε όλο αυτό από αρκετά στελέχη να το ψιλολένε δημόσια και να το μαζεύουν τεχνιέντος μετά. Τώρα πάει να δημιουργηθεί αυτός ο νέος φορέας. Πόσο εφικτό είναι να πάρει έδαφος από τον ΣΥΡΙΖΑ, που ήδη φαίνεται να χάνει έδαφος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Και δευτερευόντως θα μιλήσουμε και για τη Θράκη, κύριε Χαρίτου, γιατί μας εντυπωσίασε το γεγονός της επιλογής των δύο μειονοτικών βουλευτών, σε Ροδόπη και Ξάνθη, να πάνε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Να αρχίσω από το πρώτο, κυρία Καλεντερίδου. Δεν ξέρω αν υπήρχε η βεβαιότητα από την κυρία Χτσιόγλου και την ομάδα της, ότι θα εκλεγούν. Έχω την αίσθηση ότι αυτό υπήρχε ως βεβαιότητα πριν το στήσιμο, πριν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και ο κόσμος ΣΥΡΙΖΑ κάνει τις επιλογές τους. Αυτή η βεβαιότητα προφανώς οδήγησε στο να μην ξεδιπλώσουν το τι σκέφτονται και το τι λένε και κυρίως να εκδηλώσουν με έναν τρόπο αμέσως μετά αυτό το οποίο νομίζω είναι πρωτόγνωρο για τα ήθη και το ήθος της αριστεράς. Δηλαδή, από την επόμενη μέρα, ενώ τους άπλωσε το χέρι ο νέος πρόεδρος, ενώ τους είπε ελάτε μαζί, να είστε δίπλα μου, ανέθεσε ρόλους. Λευκή απεργία, κυρία Καλεντερίδου. Όχι, είπε συγκεκριμένα ο κύριος Κασελάκης στην κυρία Χτσιόγλου, διαλέξτε τι θέλετε. Το γνωρίζω πολύ καλά. Απλώς δεν υπήρχε αυτή η διάθεση και όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Στο τέλος γίνεται αντιληπτό για ποιο ακριβώς το λόγο υπήρχε αυτή η λευκή απεργία. Ακριβώς γιατί ο σχεδιασμός ήταν να αμφισβητηθεί στο τέλος ίδια η βούληση των ίδιων των μελών του κόμματος, που προφανώς έχουν το δικαίωμα, πιστεύω, να επιλέγουν αυτούς που θέλουν στην ηγεσία. Και δεν είναι κανείς που θα μπορεί να αμφισβητήσει αυτό το δικαίωμα των μελών. Το λέω αυτό γιατί σήμερα είμαστε στην επόμενη μέρα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν μπορεί να είναι σε κανένα ευχάριστο όταν απομακρύνονται, όταν αποχωρούν στελέχη και νέα του. Αλλά νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει, θα ανασυνταχθεί, θα προχωρήσει με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία, στις μεγάλες ανάγκες και τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν μπορεί να περιμένει η κοινωνία εμάς, κύριε Καλεντερίδου. Ναι, αλλά τώρα ουσιαστικά στη Βουλή, κύριε Χαρίτου, τι θα έχουμε. Θα έχουμε... Συμφωνώ και το ξέρει ο Κοσμάκης, το βιώνει καθημερινά στο πετσί του. Αλλά τώρα στη Βουλή τι θα έχουμε. Στις κοινοβουλευτικές ομάδες τι θα γίνεται. Δηλαδή, δεν ξέρω. Θα έχουμε ένα Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος θα υποστηρίζει το πρόγραμμα και τις θέσεις και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κυβέρνηση. Θα έχουμε το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και θα έχουμε ακόμα μία έτσι αριστερή
Τάση που... Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Με αυτά τα οποία έχει πει κατά καιρούς ο κύριος Κασελάκης και για το μαξιλάρι και για ορισμένες άλλες πολιτικές που ακολουθήκανε από το ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι ακόμα και στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν κάποιες μικρές αντιρρήσεις. Οπότε είναι πολλές πάλι τάσεις οι οποίες εμφανίζονται. Το αν θα εμφανίζονται όχι και η νέα κοινωνική ομάδα που θα συγκροτήσει από ό,τι φαίνεται η κυρία Φτιόγλου, προφανώς θα εκδηλωθεί η κυρία Καλεντερίδου και μέσα στη Βουλή. Και θα κριθούν όλοι αν πράγματι έχουν κάποιες ιδέες, αν πρεσβεύουν κάτι, ένα φύγημα, ή θα αναμασούν αυτά που έλεγε μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα αναιρούν ουσιαστικά τον λόγο για τον οποίο τελικά αποχώρησαν, επιβεβαιώνοντας ότι ο μόνος βασικός λόγος ήταν κυρίως η αμφισβήτηση της επιλογής του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, προφανώς και δεν σημαίνει ότι για ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019, προφανώς χρειάζεται να ξαναδούμε ορισμένα πράγματα. Ανέφερε ο κύριος Μιχαηλίδης για το μαξιλάρι των 37 δις. Ασφαλώς ήταν ένας καταναγκασμός. Ας μην κρυβόμαστε, κύριε Μιχαηλίδη. Έτσι, ναι. Είναι ένας καταναγκασμός. Και μέσα περιείχε και επιλογές της δικής μας κυβέρνησης. Όσο γίνεται να πληγωθούν λιγότερο κάποια τμήματα της κοινωνίας. Απ' την άλλη όμως είχε και καταναγκασμούς, κυρίως το να εισπραχθούν, να υπάρξει μια περιοριστική πολιτική. Δυστυχώς την πλήρωσε κυρίως η μεσαία τάξη και οι μικροί και μεσαίες επαγγελματίες, για τους οποίους ποτέ δεν ζητήσαμε ειλικρινά και ανοιχτά συγγνώμη για αυτά που γίναν. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλα αυτά προφανώς πρέπει να συζητηθούν και βεβαίως να εκτιμηθεί. Αν θα μπορούσε να είναι 37 δις, αν θα μπορούσε να είναι 31 δις ή 30 ή οτιδήποτε άλλο. Είναι θέματα τα οποία θεωρώ ότι όλοι είμαστε περήφανοι για τα έργα, τις ημέρες και όσα έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορούμε να φορτωθούμε ή να μην πούμε πράγματα τα οποία μας τα επιβάλλαν με καταναγκασμό. Ήταν υποχρεωμένη εκείνη η κυβέρνηση να τα υλοποιεί. Τώρα, κύριε Χαρίτου, το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ θεωρείτε δηλαδή ότι είναι απογοητευμένοι από αυτήν την κίνηση, από όλη αυτή την εξέλιξη του στο κόμμα? Βεβαιότατα. Γιατί νομίζω ο κόσμος που μας στήριξε και μας στηρίζει, κυρία Καλεντερίδου, ανέμενε από τους 47 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εκλέχθηκαν με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκλέχθηκαν βουλευτές με σταυρό στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Από όλους αυτούς ανέμενε να, όχι να απομειώσουν, να αποδυναμώσουν κάποιοι το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να ορθώσουν το ανάστημα στις ασκούμενες πολιτικές που πλήττουν σήμερα ευρύτατα μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Ξεχνάμε ότι την άλλη εβδομάδα θα έρθει στη Βουλή, τελειώνει τη Δευτέρα η διαβούλευση, η φορολόγηση των μικρών επαγγελματιών, ο κεφαλικός φόρος που ουσιαστικά θα εκμηδενήσει μεγάλα τμήματα της μικρής κυρίως επιχειρηματικότητας. Σε αυτά περιμένουμε να ορθώσουμε το ανάστημα και όχι βεβαίως εμείς, όχι να αποχωρούν κάποιοι, δεν θέλω να πω πιο βαριές εκφράσεις, απομειώνοντας την δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και δεν σας κρύβω, θέλω να το πω εδώ, ότι πράγματι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλα διακυβεύματα. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει για το πώς θα κινηθεί, πώς θα πορευτεί, έχοντας σημαντικούς πόρους να διαχειριστεί. Σχεδόν 80 δις, κυρία Καλεντερίδου. Έχει το τεράστιο θέμα με το τραπεζικό σύστημα. Έχει ανοιχτά εθνικά θέματα, ιδιαίτερα τα ελληνοτουρκικά, για τα οποία, κυρία Καλεντερίδου, κύριε Μιχαηλίδη, το 2024 θα έχουμε εξελίξεις όπως όλα δείχνουν τα πράγματα. Και όπως φαίνεται, ξένα ισχυρές ξένες δυνάμεις, αλλά και εγχώριες θα πω, θέλουν να απομειώσουν την δυνατότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ασκεί το ρόλο της, να πιέζει έτσι ώστε να μην υπάρξουν επαναχωρήσεις. Ενδεχομένως να θέλουν κιόλα να δημιουργηθούν και νέα σχήματα, τα οποία θα είναι πιο ανεκτικά, που ενδεχομένως να βάζουν πλάτη. Το λέω αυτό γιατί ας μην ξεχνιόμαστε, ξέρουμε σε ποιο χώρο ήμασταν και ξέρουμε καλά ποιοι, όταν ο Τσίπρας έλεγε να πάμε να επεκταθούν τα μίλια, 12 μίλια νοτίως της Κρήτης, ποιοι λέγανε αυτό είναι εθνικισμός μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ.
ξέραμε ποιοι μιλούσαν για τις πρέσπες του Αιγαίου, για πράγματα εντελώς διαφορετικά. Ναι, τώρα βέβαια. Είναι στο νέο σχήμα, κυρία Καλεντερίου. Ναι, βέβαια, συμφωνούμε σε αυτό. Έχουμε όμως και το εξής παράδοξο. Όλο αυτό το φαινόμενο της Θράκης, δηλαδή να αποχωρούν από ένα κόμμα που βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση οι μειονοτικοί βουλευτές, που το ζητούμενο είναι να ακούγεται η φωνή της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στη Βουλή και να είναι ισχυρή, και να πηγαίνουν, όπως σας ρώτησα και προηγουμένως, στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Αυτό μπορεί κανείς να το μεταφράσει ποικιλοτρόπως, ξέρετε, κύριε Χαρίτου. Κύριε, τι είναι Καλτερίου, αυτό που δίνει, τα χέγγια ή την ασφάλεια στους μειονοτικούς βουλευτές? Που να... θα μπορούν να έχουν άποψη ότι θα μπουν στη Βουλή, γιατί θα πρέπει να πιάσει στις επόμενες εκλογές η κοινοβουλευτική ομάδα, όπως την ονομάζουν, θα πρέπει να πιάσει το εκλογικό μέτρο 3% για να μπει στη Βουλή. Έτσι δεν είναι? Άλλο να είσαι αξιωματική. Ναι, αλλά είναι άλλο. Ακόμα και αυτό. Δεν είμαι έτσι. Εγώ που θα αγωνιώ για το αν ή όχι. Εύχομαι να έχουν να φύγουν. Όχι, είναι πολιτική συνθήκη, δεν είπα να αγωνιά. Ότι πρεσβεύουν συνολικά για τη χώρα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα ανησυχώ για το αν ή όχι θα είναι στο επόμενο. Σας είπα ότι κατά την άποψή μου είναι άλμα στο κενό. Από εκεί και πέρα, επειδή τέθηκε ένα άλλο θέμα επίσης για τις επιλογές τους, νομίζω. Δεν είμαι σχολιαστής. Αυτό που εγώ μπορώ να καταλάβω είναι ότι κυρίως... Είστε όμως πολιτικός, κύριε Χαρίτου. Είστε πολιτικός με μεγάλη εμπειρία και πολλά χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Θα σας πω λοιπόν την άποψή μου. Καταρχήν θεωρώ ότι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Ιδιαίτερα ο κύριος Φερχάτ, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να δώσουν εξηγήσεις στην κοινωνία και στους πολίτες. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι η μεν κυρία Τσιόγλου και τα άλλα μέλη κάναν λευκή απεργία, δεν αναλάβαν θέσεις ευθύνης, γιατί προφανώς είχαν κάποιους πολιτικούς λόγους. Ο κύριος Φερχάτ ανέλαβε. Ανέλαβε. Και ανέλαβε από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη αναπληρωτής το μεάρχης υγείας. Ακούστε, το μεάρχης υγείας. Και ενώ ανέλαβε, δηλαδή ενώ πολιτικά κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση με την υπόλοιπη κοινοβουλευτική ομάδα, ξαφνικά λέει ότι για κάποιους λόγους που δεν έχει εξηγήσει ποτέ, ότι εγώ έχω πολιτικούς λόγους. Τι πολιτικούς λόγους έχεις όταν μέχρι χθες ήσουν στην πολιτική αιχμή ως υπεύθυνος τομεάρχης? Αντιλαμβάνεστε, αυτά όλα απαιτούν να υπάρξουν εξηγήσεις. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η κουλουτούμπα? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ο σημερινός δεν πρεσβεύει αυτά που τόσα χρόνια, 20 χρόνια που βρίσκεται στον χώρο της αριστεράς ο κύριος Φερχάτ, περίμενε ότι θα συνεχίσει ο κύριος Κασελάκης. Λέω τώρα τα λεγόμενά του γιατί τον φιλοξενήσαμε χθες. Πέραν αυτών είπε ότι όλα είναι και θέμα χημίας. Γιατί αλλιώς ήταν με τον Αλέξη. Δεν μας ακούτε. Σας ακούω, αλλά μιλάτε την ώρα που προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τι λέτε. Να σας μεταδώσω τι μας είπε χθες ο κύριος Οσγκιούρ Φερχάτ. Προσπαθώ. Λοιπόν, χθες είπε ότι επίσης είναι και θέμα χημείας. Ότι με τον κύριο Κασελάκη δεν τέριαξε η χημεία τους. Ενώ με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν ο ένας για τον άλλον. Ακούστε, κύριε Καλεντερίου, θέλω να είμαι ειλικρινής. Ξέρετε, έχω μια διαδρομή στην αριστερά και αν κάτι με αποθεί είναι υποκρισία. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Το λέω γιατί προφανώς ο κύριος Φερχάτ γνώριζε. Δεν ανακάλυψε σε ένα βράδυ μέσα ότι δεν έτυχε αλλάξει η πολιτική διαδρομή ή τα πολιτικά βήματα του ΣΥΡΙΖΑ ή ότι η χημεία δεν ταιριάζει με τον Κασελάκη. Όταν αναλάβαινε θέσεις ευθύνης δεν το είχε καταλάβει. Νομίζω κάθε λογικός μπορεί να καταλάβει ότι δεν ήταν οι λόγοι ούτε της χημείας, ούτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε βηματισμό και διαδρομή. Αν είχε αλλάξει, δεν θα αναλάμβανε κάποιος ευθύνη. Από εκεί και πέρα ακούω και εγώ αυτά τα κατανόητα, κυρία Καλεντερίδου, περί Προέδρου, του τέος Προέδρου, του Αλέξη Τσίπρα, την αγάπη για τον νέο Πρόεδρο, όπως τουλάχιστον ο ίδιος στα λόγια λέει, αλλά οφείλω να σας θυμίσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Αλέξης Τσίπρας έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε όλο το πρώτο διάστημα συστηματική προσπάθεια να μπορέσει να τους κρατήσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι μείναν, όπως ο Διονύσης Ντεμπονέρας, προς τιμήν του. Άλλοι κάναν επιλογή, όπως σας επαναλαμβάνω, βήμα στο κενό.
Άρα λοιπόν, αν πράγματι θέλουν να μιλούν στο όνομα του Αλέξη του Τσίπρα, να μιλούν ειλικρινά και όχι υποκριτικά, εκτός και αν δεν έχουν εμπιστοσύνη στο νέο εγχείρημα που γίνεται και ψάχνουν από τώρα ελπίδα μήπως τυχόν σε κάποιο άλλο εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα βρουν πόρτα ανοιχτή. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινεί όταν μιλάμε και δεν χρειάζεται τέτοια υποκρισία. Μάλιστα. Ένα τελευταίο μήνυμα, αν θέλετε, παρακαλώ, να στείλετε στους φίλους και στις φίλες που μας παρακολουθούν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρέπει να κλείσουμε τη σύνδεσή μας σιγά-σιγά. Βεβαίως. Θεωρώ ότι το κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μέχρι τώρα, έχει δείξει απέραντη υπομονή και κατανόηση, που νομίζω κανένα άλλο πολιτικό κόμμα θα υπήρχαν αυτές οι αντοχές για τις οποίες εμείς ευθυνόμαστε, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έχει δείξει τέτοια μεγάλη αντοχή, το οποίο μόνο πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για αυτήν την στάση του και κυρίως να τον καλέσουμε την επόμενη μέρα να έχει λόγο, κυρία Καλεντζερίδου. Να έχει λόγο, να έχει άποψη για όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην φτάσει στο τέλος ξαφνικά να βλέπει να γίνονται πράγματα που δεν μπορεί ούτε ο ίδιος να τα διανοηθεί. Σε αυτά τα πλαίσια ενός ουσιαστικού γόνιμου προβληματισμού για την επόμενη μέρα, αν θέλετε, ειλικρινή συζήτηση. Με πόνο, με λύπη. Θα έχουμε την Δευτέρα το απόγευμα στην Κομωτινή, στις 6 ώρα στην Λέσχη Κομωτινέων, όπου θέλω για άλλη μια φορά να καλέσω τους φίλους, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να κάνουμε μια γόνιμη συζήτηση, να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα με τα μάτια στραμμένα στις ανάγκες της κοινωνίας. Και βέβαια να συζητήσουμε πώς θα ανασυνταχθεί εκ νέου ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να μπορέσει να εκπληρώσει το ρόλο του που το ανέθεσε η κοινωνία, το ρόλο του να υπερασπιστεί και τη χώρα και τις ανάγκες των πολιτών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρίτου. Θα είμαστε εδώ και θα τα παρακολουθούμε και θα τα λέμε και συχνά έτσι κι αλλιώς. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω τις σκέψεις μου. Καλή δύναμη. Γεια σας. Και σε εσάς.